η αξία του Γοργοποτάμου ήταν περισσότερο ψυχολογική. Είχε επίδραση και στους αντάρτες που τους έδωσε εμπιστοσύνη και κουράγιο, αλλά και στον Κοσμάκη ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Η επιχείρηση του Γοργοποτάμου έπρεπε να γίνει εγκαίρως για να εξυπηρετήσει την επίθεση των συμμάχων στο El Alamein εναντίον των δυνάμεων του Άξονος. Ήταν πλέον αργά. Ήδη ο Ρόμελ βρισκότανε εκτός Αιγύπτου και επομένως μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν άχρηστη η επιχείρηση. Αλλά επρόκειτο για το πρώτο μεγάλο μείζον σαμποτάζ σε όλη την υποκατοχήν Ευρώπη. Είχε επίδραση και στους αμάχους ακόμα και όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Και επίσης έδωσε στους Άγγλους να καταλάβουν ότι μία συνεργασία τους με τους αντάρτες επιτόπου θα ήταν πολύ χρήσιμη και εφαρμόσανε το ίδιο σύστημα και στις άλλες χώρες. Είμαι ο Θέμης Μαρίνος. Ήμουνα μέλος της ομάδος των αλεξιπτωτιστών που ήρθαν στην Ελλάδα για την καταστροφή γέφυρας σιδηροδρομικής. Εγώ ήμουνα ο μόνος Έλλην. Γι' αυτό και έξω από την σπηλιά που ήταν, είχε γίνει στρατηγείο της ομάδος αυτής των αλεξιπτωτιστών που είχε το όνομα Χάρλινγκ, γράφει σε μαρμάρινη πλάκα, ελληνικά και αγγλικά, ομάδα Βρετανών και Ελλήνων αλεξιπτωτιστών. Εάν δεν λάμβανα μέρος και εγώ, τότε θα έγραφε μόνο ομάδα Βρετανών αλεξιπτωτιστών. Εδώ είναι η ομάδα των καταδρομέων που ήρθαν με αλεξίπτωτα από τη Μέση Ανατολή. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της αποστολής, τον Έντι Μάγερς, και δίπλα του τον υπαρχηγό Κρις Γουντχάους. Στο τέλος δεξιά είναι ο Τόμ Μπάρνς, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής των Σαμποτέρ. Και εδώ έχουμε μια φωτογραφία, ο Ινδός, ο Άγγλο-Ινδός, ο Ίντερ Γκίλ, ο νεότερος της συντροφιάς, και εγώ έκτοτε στενή φίλη. Όταν ελευθερώθηκε η Ινδία έγινε και αρχιστράτηγος της Δυτικής Ινδίας. Η ομάδα Χάρλινγκ, 9 αξιωματικοί και 3 ασυρματιστές. Αρχηγός ήταν ο Έντι Μάγερς, μόνιμος αξιωματικός του μηχανικού, γόνος αριστοκρατικής εβραϊκής οικογένειας. Σπούδασε και στο Κέμπριτζ, πεπειραμένος στα στρατιωτικά, άπειρος στα πολιτικά. Ήταν φιλέλλην. Ο υπαριθμόν 2, ο Woodhouse, αυτός δεν ήταν μόνιμος, ήταν έφεδρος αξιωματικός. Αυτός σπούδασε στην Οξφόρδη. Ήξερε αρχαία ελληνικά αλλά και τα νέα ελληνικά απτέστως. Από πολιτικά ήταν άσος και εδώ που τα λέμε ήταν ο πλέον δυνατός ορειβάτης από όλους όσους συναντήσαμε εκεί, συμπεριλαμβανομένων και των ανταρτών και των ντόπιων. Έγινε υφυπουργός αεροπορίας και ήταν και υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Στην ομάδα μας είχαμε και έναν δύο που δεν ήταν φιλέλληνες, όπως ο Κουκ,
ο οποίος ήταν πονηρός, θρασίδηλος θα έλεγα. Άλλος ο οποίος δεν ήταν φιλέλληνας, αυτός μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν το αντίθετο. Αυτός δεν μπορούσε να ανεχθεί τους Εβραίους και τους Έλληνες. Ο Χάμψον, ο Ντένις Χάμψον, ο οποίος ενώ έβλεπε τι δυσυχία υπήρχε απάνω στα βουνά, αυτός απαιτούσε να έχει όλες τις ανέσεις και με υπηρετικό προσωπικό κτλ. Εδώ πέρα είναι ένα ιερό κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, όπου οι Ιταλοί και οι Γερμανοί έφεραν ομήρους σε αντίπεινα και τους εξετέλεσαν. Ο Μάιερς, όταν έγινε η επιχείρηση, στο σήμα που έστειλε είχε ζητήσει να απειλήσει το BBC, τους κατακτητές Γερμανούς και Ιταλούς, να μην προβούνε σε εκτέλεση ομήρων, διότι θα είχαν αντίπεινα. Δεν ελήφθη κανένα μέτρο τέτοιο. Τώρα, γιατί δεν ελήφθη, εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά ακούστηκε ότι αυτό οφείλεται σε διαφορετικές απόψεις του Foreign Office και των στρατιωτικών, δηλαδή μεταξύ Λονδίνου και Καΐρου. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα ονόματα των εκτελεστέντων. Αυτοί ήταν αθώοι βεβαίως άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε πώς ήταν η γέφυρα του Γοργοποτάμου πριν από την ανατίναξη. Και από κάτω βλέπουμε το μέγεθος της καταστροφής που επήλθε. Αυτή τη στιγμή είμαι το μόνο μέλος της ομάδος που βρίσκεται εν ζωή. Πρέπει να ήμουνα 23-24 ετών εκεί. Πριν καταρρεύσει το μέτωπο του 1941, οι Άγγλοι είχαν στην Ελλάδα μυστικούς πράκτορες και είχαν μάλιστα αρχίσει και εκπαίδευση σε εκρηκτικά. Την εκπαίδευση αυτή την έκανε ο Νίκολας Χάμον, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, αρχαιολόγος, ένας από τους υπαριθμών ένα, θα έλεγα, φιλέλληνες από την πλευρά την Αγγλική, ήταν πάρα πολύ μέχρι που πέθανε. Επίσης ο άλλος ήταν ο διευθυντής της εταιρείας μεταφορών, ο David Pawson. Ο Pawson υπήγε το στην SOE και ήταν ένας τρίτος σημαντικός, ο Thomas Bowman. Αυτός ήταν γενικός διευθυντής και νομίζω και ιδιοκτήτης των λατομείων της Πεντέλης στα Μάρμαρα. Αυτός ανήκε στην άλλη οργάνωση, την SIS, την Intelligence. Ο Pawson ήταν πολύ φίλος του Μπακιρτζή και πήρε την κωδική ονομασία Προμηθέας. Ο Pawson ενόμιζε ότι ο Μπακιρτζής ήταν φιλελεύθερος. Ναι. Και δημοκρατικός. Όχι ότι είχε σχέση με το ΚΚΕ. Εγώ δηλαδή κάποτε που μίλησα με τον Pawson, με τα πολεμικά ακόμα πίστευε ότι ο Μπακιρτζής δεν είχε καμία σχέση με το ΚΚΕ. Επιπλέον ο Pawson ενήργησε και μοναχός του, διότι επέλεξε κάποιον που είχε ψευδώνυμο Οδυσσέας και τον καθιέρωσε ως σύνδεσμο μεταξύ Προμηθέως και SOE. Αυτός ήταν αριστερός. Ό,τι λεφτά ερχότανε, αυτός έφερνε και τις λίρες. Τις έδινε στην πλευρά της στηρίξεως των ανταρτών της Γιώνας. Αυτό το πράγμα σταμάτησε, κόπηκε τελείως με την
ανάληψη από τον Κανελόπουλο της Αντιπροεδρίας της Κυβερνήσεως. Το ΕΑΜ ακόμα δεν ήταν γνωστό ότι ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο του ΚΚΕ. Μετά τον Γοργοπόταμο αυτό το βρήκαμε. Ο Ζέρβας είχε τη φήμη ότι ήταν χαρτοπαίχτης, τυχοδιώχτης δηλαδή, είχε αυτή τη φήμη. Από την πλευρά των Άγγλων πάλι δεν του είχαν εμπιστοσύνη, διότι ως ανήκον στην πλευρά του πλαστήρα είχαν αμφιβολίες. Ο πλαστήρας ήταν τότε στη Γαλλία, στο Παρίσι έμενε. Εκεί ήταν και ο Κομινός ο Πυρομάγλου. Ο πλαστήρας έβλεπε το Ζέρβα κατάλληλο για πολιτικής φύσεως εξελίξεις. Λοιπόν, στο γράμμα που έφερε ο Πυρομάγλου έχει και μια φράση που του έλεγε ότι επουδενή λόγο να ασχοληθεί με ανταρκτικό αγώνα εναντίον των Γερμανών, διότι πίστευε ότι οι Γερμανοί θα νικήσουν στον πόλεμο και επομένως δεν συνέφερε να τα βάλει μαζί τους. Ο Ζέρβας τώρα όταν στρατολογούσε αντάρτες τους έδειχνε την επιστολή του πλαστήρα που τον εμπιστευόταν ως αρχηγό, αλλά το σημείο, τη φράση που έγραφε να μην κάνει ανταρκτικό αγώνα, δίπλωνε το χαρτί σε εκείνο το σημείο και δεν φαινότανε. Στην πράξη απεδείχθη ότι ήταν λάθος αυτές οι κριτικές, διότι απεδείχθη ότι ο Μεν Ζέρβας υπήκουε απολύτως στα αιτήματα της Μέσης Ανατολής, ενώ ο Ελλάς δεν υπήκουε. Εδώ θέλω να δείξω ένα χάρτη από μετάξι. Στη μία μεριά δείχνει την περιοχή, τη δική μας, την ευρύτερη περιοχή. Με αυτό το χάρτη, ο οποίος είναι ελαφρύς και διπλώνεται, εφοδιάζανε όλους, είτε ήτανε πράκτορες πληροφοριών, είτε ήτανε καταδρομής. Εδώ πέρα μπορώ να σας δείξω που είναι και ο Γοργοπόταμος. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, τον Ιανουάριο του 1942, στις αρχές Ιανουαρίου, η ΕΣΟΗ είχε ρωτήσει τον Προμηθέα εάν θα μπορούσε με τους αντάρτες της Γιώνας να προχωρήσουν σε ανατίναξη της γέφυρας της Παπαδιάς. Ο Προμηθέας απήντησε, ήταν ο Κουτσογιαννόπουλος επικεφαλής τότε, απήντησε ότι δεν βρήκε ανταπόκριση. Το καλοκαίρι του 1942, ο συνταγματάρχης Ψαρός, ο οποίος είχε έρθει σε επαφή με ορισμένους αντάρτες που είχαν βγει μεταξύ Γιώνας και Παρνασσού και είχαν μάλιστα κάνει μια οργάνωση που τη λέγανε ΕΑΣ, κατέληξε ότι ο Γοργοπόταμος είναι εκείνος που μπορεί κάτι να γίνει και μάλιστα είχε προχωρήσει μέχρι του σημείου μέσω του τότε αρχιτέκτονος του Ντίνου του Δοξιάδη να πάρει και πλάνα των βάθρων της γέφυρας. Κατά τον Αύγουστο ήρθε στην Ελλάδα η Αποστολή Τσιγάντε. Η Αποστολή Τσιγάντε, στην οποία αμέσως προσεχώρησε ο Ψαρός και μάλιστα έμαθα ότι ήταν και συγγενής. Ο Τσιγάντες είχε ευρύτερη αποστολή και μάλιστα εκ μέρους όχι μόνο των Βρετανικών αλλά και των Ελληνικών αρχών. Η αποστολή του ήταν ο συντονισμός της αντιστάσεως γενικά. Έστειλε μία αναγνώριση για την ανατίναξη μίας γέφυρας των Καριών. Και σε αυτή την αναγνώριση που έκανε κατέληξε ότι
μάλλον στον Γοργοπόταμο πρέπει να γίνει η επιχείρηση. Στις 3 Σεπτεμβρίου επανήλθε η ΕΣΟΗ προς τον Προμηθέα και ρώτησε εάν μπορεί να γίνει καταστροφή μιας από τις 3 γέφυρες, της Παπαδιάς, του Γοργοποτάμου ή του Ασοπού. Ο Προμηθέας απήντησε θετικά και είπε ότι μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να έρθουν από τη Μέση Ανατολή και Βρετανοί κομάντος, τουλάχιστον 10. Ήρθε διαταγή από τον αρχιστράτηγο Αλεξάνδερ όταν ετοιμαζόταν να γίνει η αντεπίθεση εναντίον του Ρόμελ και ζήτησε οπωσδήποτε να γίνει η ανατίναξη μιας από τις γέφυρες, διότι ο Ρόμελ βρισκόταν ήδη σε Αιγυπτιακό έδαφος και ο εφοδιασμός του ήταν ευκολότερος μέσω Ελλάδος. Δεν ξέρανε τότε ονόματα, είτε Έδες, είτε Εάμ, είτε Ελλάς. Δεν ξέραν τίποτα. Δεν τους λέγανε. Ενώ οι εδώ ξέρανε. Το μόνο που ξέρανε ότι υπήρχαν στην Γιώνα αντάρτες, οι οποίοι ήταν πολύ ενθουσιώδεις και πατριώτες, καθώς επίσης ότι υπήρχαν και αντάρτες στον Τιμ Χριστό, υπό τον συνταγματάρχη τότε Ζέρβα. Όλα αυτά ήταν, εδώ που τα λέμε, δεν ήταν να ανταποκριόταν στην πραγματικότητα, γιατί ο Ζέρβας με τον Έδες βρισκόταν απάνω στην Ήπειρο. Από τη διαταγή φαίνεται σαφώς ότι οι Άγγλοι στηριζόταν στους αντάρτες της Γιώνας και δευτερευόντως του Έδες. Σύμφωνα με τη διαταγή και οι δύο ομάδες αναγνωρίζανε το Ζέρβα ως ηγέτη για αυτή την επιχείρηση. Επίσης προβλεπόταν ότι μετά την εκτέλεση της επιχειρήσεως θα επέστρεφε η ομάδα πίσω με υποβρύχιο πριν δύο ατόμων του Woodhouse, ο οποίος θα έμενε στο αρχηγείο του Έδες, και του Μαρίνου, ο οποίος θα έμενε στο αρχηγείο του Ελλάς. Όταν έφτασα στη Μέση Ανατολή, ερχόμενος από την Κρήτη, κατατάχθηκα στην πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Ήτανε Σεπτέμβριος όταν ήρθανε από την Αγγλική Υπηρεσία και ζητήσανε να μετατεθώ στο Γραφείο Συνδέσμου των Άγγλων, όπως είχε γίνει και στην Κρήτη, διότι είχαν υπόψη τους, και όπως και έγινε, να φτιάσουν μία σχολή ειδική για μυστικές επιχειρήσεις. Υπήρχε εκπαίδευση στα πάντα, από γυμναστική μέχρι ιαπωνική πάλι, πώς μπορούσες να διαρρήξεις ειδίκευση σε ανατινάξεις, επίσης και διδασκαλία ασυρμάτων, κρυπτογραφίες, στα πάντα. Τα πρώτα άτομα ήταν ο Woodhouse, ένας Άγγλος λογαγός, Έλεμπεκ, και εγώ. Αυτή η σχολή, η σπουδαιότερη και η μεγαλύτερη σχολή της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν Ιούνιος νομίζω, είχε φτάσει ο Ρόμελ έξω από την Αλεξάνδρεια και κινδύνευε να πέσει το μέτωπο. Επακολούθησε χάος, εδώ που τα λέμε. Είχε ληφθεί η απόφαση να εγκαταληφθεί η Αίγυπτος, και μέχρι του σημείου που αρχίσανε να καίνε
και τα αρχεία. Στο Κάιρο έβλεπες καπνούς μαύρους ψηλά. Ήρθε διαταγή από το Γενικό Στρατηγείο να πάρω φύλλο πορείας για το Κάιρο. Άδειαζε ο κόσμος την Αίγυπτο, φοβούμενη την εισβολή των Γερμανών και των Ιταλών. Αλλά ήταν και πάρα πολλοί που το περιμένανε με μεγάλη ανυπομονησία. Έφτασε μια στιγμή που ορισμένες κυρίες της κοινωνίας εκεί πέρα ετοιμάζανε τουαλέτες. Ναι. Σε ένα σπίτι που είχα νοικιάσει το μάτιο, μάλιστα αυτοί ήταν Έλληνες από την Κεφαλονιά. Ήταν μια κόρη πολύ ωραία και εγώ τη φλερτάριζα εδώ που τα λέμε, μέχρι που άκουσα μια μέρα ότι είχα πάει ξαφνικά που είχε το pick-up και έπαιζε το Lili Marlene. Άλλες περιπτώσεις ήταν που σιδερώνανε σημαίες έτοιμες για να βάλουν στα μπαλκόνια τους. Συνέχισα με το τρένο μοναχός μου σε όλο το τρένο, γιατί δεν περνούσε τίποτα από εκεί. Παρουσιάστηκα στο αντισυνταγματάρχη Τζον Στίβενς. Μου είπε ότι πρόκειται να γίνει μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Εσχηματίστηκε μια ομάδα 12 αλεξιπτωτιστών. Διαιρείτο σε 3 υποομάδες. Η κάθε υποομάδα από 4 άτομα. Είχαμε χωριστεί και σε 3 αεροπλάνα. Στο ένα αεροπλάνο ήταν επικεφαλής ο Έντι Μάγιας, στο άλλο ο Γουτχάους και στο τρίτο ένας ταγματάρχης Κουκ. Είχαμε ξηρά τροφή συμπεπυκνωμένη, μεταξύ των οποίων ήταν και σοκολάτες οι οποίες είχαν βιταμίνες μέσα ιδιαίτερες. Είχαμε επίσης και αγάπη αυτοκτονίες. Είναι ψέμα ότι δεν είχαμε και κάποιο φόβο. Εγώ επιπλέον από τους άλλους είχα το πλεονέκτημα ότι πήγαινα στην πατρίδα μου και για μένα ήταν μεγάλο πράγμα. Η αποστολή μας ήταν απόρριτη. Βεβαίως το ήξερε το Γενικό Στρατηγείο και από τις μυστικές υπηρεσίες το γραφείο της MO4 και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, τον οποίον ενημέρωσε ο ίδιος ο Ουτχάους. Περνώντας απάνω από την Κρήτη, γιατί περνούσαμε απάνω από το ανατολικό μέρος της Κρήτης, μας χτυπήσανε αντιαεροπορικά. Στο δικό μου αεροπλάνο μάλιστα σκάσανε και κοντά μας, διότι ανοίξανε και ορισμένες τρύπες στο αεροπλάνο. Πετούσαμε 9.000 πόδια, αναγκαστήκαμε να ανεβούμε στα 12.000 πόδια και από εκεί για πρώτη φορά είδα θέαμα χάρτη στην πραγματικότητα. Από την Τουρκία μέχρι το Ιόνιο. Είδα από εκεί και τη Ζάκυνθο, την πατρίδα μου. Φτάνοντας απάνω από την κεντρική Ελλάδα, δεν διακρίναμε τίποτα σήματα υποδοχής. Οπότε γυρίσαμε πίσω. Έγινε σύσκεψη και πήραμε εντολή είτε δούμε φωτιές, είτε δεν δούμε, να πέσουμε οπωσδήποτε. Κάναμε πάλι αυτούς τους γύρους από πάνω, δεν είδαμε τίποτα και το αεροπλάνο το δικό μας εγύρισε πίσω. Γυρίζοντας πίσω μας λένε ότι τα άλλα δύο αεροπλάνα ρίξανε τους αλεξιπτωτιστές. Εμείς δεν μπορούσαμε πλέον να ξαναγυρίσουμε, διότι έπρεπε να περιμένουμε το επόμενο φεγγάρι. Στο Κάιρο ξέρανε τον Σεφεριάδη, ο οποίος Σεφεριάδης ήταν ένας δικηγόρος των Αθηνών. Αυτός ήταν φίλος του Μπακιρτζή
και ήτανε, βοηθούσε στη χρηματοδότηση των ανταρτών και στις επικοινωνίες που ήτανε με τη Μέση Ανατολή και ήτανε του Ελλάς. Ξέρανε το όνομα επίσης του Καραλίβανου, ο οποίος Καραλίβανος παρουσιαζότανε ότι ήτανε ένας σταγματάρχης του πυροβολικού, μεγάλος πατριώτης και σε αυτόν μπορούσαμε να στηριχτούμε. Όταν έπεσε ο Έντι δίπλα στο χωριό Καρούτες, εκεί συνάντησε κάποιον έφεδρο ανθιπολοχαγό, Κατσίμπα, ο οποίος Κατσίμπας έφερε την ομάδα του Καραλίβανου. Αυτοί ήταν εντυμένοι με φουστανέλες, φυσεκλίκια, μαχαίρια για τα γάνες και γεμάτη φλουριά, τα οποία κουδουνίζανε μάλιστα όπως περπατούσανε. Τα έχασε ο Μάγιας και μάλιστα στο βιβλίο του γράφει ότι η πρώτη εντύπωση που του έδωσε ο Δήμος, ο Καραλίβανος που ήταν επικεφαλής, ότι ήταν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και αυτοί αναλάβανε να βοηθήσουν στο μάζεμα των υλικών και είδανε ότι πολλά από αυτά τα είχαν κλέψει από το χωριό Καρούτες που ήταν δίπλα και τα εκρηκτικά ήταν ορισμένα εκρηκτικά που ήταν σαν τζέρι, σαν λουκούμι και τα παιδιά νομίζανε πως ήταν γλυκά. Υπήρχε κίνδυνος να πάθουν και τίποτα. Πάντως ο Καραλίβανος με τον τρόπο του, την αγριότητα φαντάζομαι, ο λίσταρχος ο Καραλίβανος, κατάφερε και μάζεψε κάμποσα από αυτά τα υλικά. Ο Γουντχάους ήταν τυχερός, είδε πράγματι φώτα κάτω, δεν ήταν σχήμα κύκλου όπως τα περίμενα, ήταν τρίγωνο και βρέθηκε στον απεσταλμένο του Τσιγάντε, Ανδρέα Μίταλα. Ο Τσιγάντες είχε αναλάβει να κάνει ένα σαμποτάζ στον ισμό της Κορίνθου και πολλά από αυτά τα υλικά θα ήταν για εκεί. Ύστερα από 5-6 μέρες καταφέρανε Μάγιες, Woodhouse και συναντηθήκανε πλέον μαζί. Ο Καραλίβανος, ο οποίος δέχτηκε να μείνει μαζί τους και να βοηθήσει με όλη του την ομάδα, είπε ότι πρέπει να φύγει, άφησε δύο βοηθούς του κοντά τους. Στο μεταξύ ξεσηκωθήκανε και οι Ιταλοί και αρχίσανε να τους κυνηγάνε. Τότε ως απομηχανής θεός παρουσιάστηκε ένας Ελληνοαμερικανός, ο Μπέης. Η Μπαρμπανίκο τους οδήγησε σε μια σπηλιά κοντά στο χωριό Στρώμη και έγινε αυτή η σπηλιά το στρατηγείο της αποστολής. Την επομένη ήρθε κάποιος από τον Προμηθέα, του έδωσε δύο σημειώματα ο Μάγιος, ένα σημείωμα για να σταλεί στο Κάιρο ρωτώντας τι απογίναμε εμείς, αλλά και προς τον Προμηθέα το που βρίσκεται ο Ζέρβας με τους δικούς του αντάρτες, επειδή γύρω γύρω δεν υπήρχαν αντάρτες. Ο Έντι όταν έβλεπε πως δεν έβρισκε αντάρτες, είχε ζητήσει από έναν Κώστα Πιστόλη που ήταν δάσκαλος στη Λαμία να οργανώσει ομάδα ανταρτών από ντόπιους εκεί γύρω στις περιοχές που είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο της Αλβανίας. Ναι, αλλά αυτό δεν, όταν ήρθε πλέον σήμα από την Αθήνα με τη διεύθυνση του Ζέρβα, δεν χρειάστηκε να γίνει. Επιπλέον, ο Μάγιος μαζί με τον Ντένις Χάμψον κατέληξε ότι η μόνη γέφυρα την οποία μπορούν να χτυπήσουν είναι του Γοργοποτάμου, όπως είχαν καταλήξει και όλοι οι άλλοι. Το κλιμάκιο το δικό μας περίμενε το νέο φεγγάρι στην Ισμαηλία.
Κατά τη διάρκεια που είμαστε όμως στην Ισμαηλία, αντιληφθήκαμε ότι ο Κουκ δεν ήταν κατάλληλος για αρχηγός μας. Δηλαδή δεν του είχαμε εμπιστοσύνη. Ο Γκίλ μου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα διότι είμαι στο Βρετανικό στρατό και αν πω τίποτα θα με περάσουν στρατοδικείο για τον ανώτερο. Εσύ που είσαι στον Ελληνικό στρατό ίσως μπορέσει κάτι να πεις, λέω, και εγώ θα το σκεφτώ. Σκέφτηκα ότι το πολύ πολύ να με διώξουν και να με στείλουν πίσω στη μονάδα μου στο πυροβολικό. Λοιπόν, επήρα πάνω σε απόφαση κάτι να κάνω. Όταν με κάλεσε ο Στίβενς, του εξήγησα εγώ για τον Κουκ, χαμογέλασε και μου λέει το ξέρουμε, αυτός είναι γιος στρατηγού, εσύ θα είσαι επικεφαλής της ομάδος. Λέω, πώς είναι δυνατόν εγώ αν τυπολογαράκος να γίνω επικεφαλής της ομάδος? Όχι, λέει, θα γίνεις ταγματάρχης. Λέω, ταγματάρχης θα με περάσουν στρατοδικείο. Θα πας στον Κανελόπουλο τον Παναγιώτη και να του πεις ότι φεύγεις για αποστολή και χρειάζεται να φορέσεις βρετανική στολή με το βαθμό του ταγματάρχου. Κανελόπουλος δεν ήταν εκεί και βρήκα έναν ταγματάρχη μεγάλο στην ηλικία, με μια κοιλιά μεγάλη, από αυτούς τους καραμανάδες, και μόλις του το είπα, καλά που δεν του ήρθε από πληξία. Μου λέει, παιδί μου, λέει, αστιεύεσαι. Λέω, όχι, λέω, είναι αυτό μου ζητάνε οι Άγγλοι. Λέει, καλά, λέει, να κάνε μια αίτηση και θα περάσει από το συμβούλιο να δούμε. Λέω, δεν μπορώ, δεν έχω καιρό. Το αυτοκίνητο περιμένει κάτω έξω από το κτίριο να με πάει κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Ναι, ιού. Στριμώχτηκε λοιπόν αυτό και μου λέει, καλά, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, βάλε κανένα δύο παραπάνω γαλόνια, από τα δικά τους βέβαια, έτσι κι αλλιώς, αλλά όχι και ταγματάρχης, όχι και ανώτερος αξιωματικός. Λέω, ευχαριστώ, μου φτάνει. Πήγα πίσω στον Στίβενς και του λέω δυστυχώς, λέω, και συνταγματάρχη δεν μπορώ γιατί είμαι το χαγός. Λέει, αυτό ήταν πολύ σπουδαίο που καταφέραμε και πήραμε να είσαι με στολή αγγλική και το χαγός. Μπαίνει ο Κουκ, κλαρίνων χαιρετάει, του λέει, Κουκ, τώρα πάτε στην Ελλάδα, εκεί πέρα εσύ δεν ξέρεις τίποτα, μέχρι που να συναντήσετε τους άλλους, ο Μαρίνος είναι επικεφαλής της ομάδος. Όπως πλησιάζαμε προς τη γη, ακούγαμε πυροβολισμούς να πέφτουνε και μετά αντιληφθήκαμε ότι οι πυροβολισμοί ήταν εναντίον μας, οι οποίοι όπως κατεβαίναμε γινόταν περισσότεροι. Πέσαμε έξω από δύο λόχους ιταλικούς. Τα υλικά όλα χαθήκανε. Το μόνο που πρέπει να γλιτώσουμε το τομάρι μας. Ο ασυρματιστής έπεσε μέσα στο καρπενήσι αυτός, αλλά τον πιάσανε εγκαίρως οι ντόπιοι και τον εκρύψανε. Φτάσαμε σε ένα χωριό, λεγότανε Μυρίσι, μας υποδεχτήκανε με χαρά και ο παπάς μας έβαλε να κοιμηθούμε στο σχολείο. Και το πρωί που ξυπνήσαμε, ξαφνικά είδαμε μια ομάδα από αντάρτες, είχε έρθει ο Νικηφόρος στο Μυρίσι και ήταν με την ομάδα του. Ο Νικηφόρος όταν μας είδε, εξέφρασε μεγάλη χαρά όπως και εμείς. Ήτανε σαν να συναντιόμαστε, να βλέπαμε αδέρφια. Ήτανε νέος, είχε ανάστημα καλό, ήτανε πατριώτης. Μας πήγε απάνω στο λιμέρι του Άρη. Έχεις μπροστά σου αμέσως σου έκανε εντύπωση τα μάτια του, τα οποία ήταν φοβερά. Κάποιος που δεν μπορούσε να του φέρει αντίρρηση. Βρήκα στα Βρετανικά αρχεία ότι υπήρχε σχέδιο πριν την απελευθέρωση να απαγάγουν τον Άρη και να τον πάνε στην Αγγλία να δικαστεί για ανυπακοή στα σχέδια του πολέμου. Εκεί πέρα έφερε αντιρρήσεις ο Woodhouse
και είπε ότι αυτό δεν, είναι, δεν πρέπει να γίνει, διότι με αυτόν τον τρόπο τον κάνουμε ήρωα, θα γίνει ήρωας. Στο μεταξύ όμως επακολούθησε πλέον το κυνηγητό του Άρη και τα γνωστά, την αυτοκτονία του ή οτιδήποτε άλλο. Όταν συναντηθήκαμε τον Άρη, εμείς είμαστε πολύ ενθουσιώδεις, λέγαμε αδέρφια και τα λοιπά, δεν είχαμε σχέση καθόλου, ούτε σκέψη για πολιτικά, ούτε ξέραμε και τι γίνεται. Και αντί να μας υποδεχθεί κανονικά, μας έθεσε υποκράτηση. Επενεύει ο Νικηφόρος και του λέει, καπετάνιε, αυτοί είναι σύμμαχοι. Λέει, και πού ξέρουμε εμείς αν δεν είναι Γερμανοί οι κατάσκοποι. Λέει, μα δεν είδαμε εμείς τα αεροπλάνα απέναντι και που πέφτανε τα αλεξίπτοντα και αυτά. Λοιπόν, το κατάλαβε ο Άρης, αλλά του λέει, άκου να δεις Νικηφόρε, τι σύμμαχοι μου λες. Αυτοί είναι ιμπεριαλιστές οι Εγγλέζοι, έρχονται εδώ πέρα με άλλο σκοπό, έρχονται εδώ πέρα για να καθίσουν στο σβέρκο μας. Θα ανατινάξουν και κάνα γεφύρι, έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά αυτοί έρχονται για να μαζέξουν στο λουρί τους. Μετά την επέμβαση του Νικηφόρου μας δέχτηκε πλέον ως συναγωνιστές, κανονικά. Εγώ του εξήγησα για ποιο λόγο είμαστε εδώ, του είπα και για τους άλλους που έχουν έρθει. Υπεσχέθη ότι θα φροντίσει να βρούμε και τους άλλους και να ενωθεί η αποστολή. Κατά τη νύχτα μας ξεσηκώνει όλους ο Άρης, εφύγαμε προς ένα χωριό που λέγεται Κρίκελο. Εκεί είχαν πάει οι Ιταλοί από το Καρπενήσι και οι αντάρτες τους χτυπήσανε. Αλλά σκοτώθηκε και ένας αντάρτης του Ελλάς. Όλοι μαζί πήραν τον αντάρτη στο νεκροταφείο του χωριού και τον εθάψανε με τιμές, δηλαδή ρίξανε ντουφεκές και αυτά. Αλλά αντί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, τραγουδήσανε «Επέσατε θύματα, αδέρφια μου, εσείς». Θεριεύει τώρα ο γίγαντας λαός. Από τότε εγώ πλέον ήμουνα επιφυλακτικός. Στο Καρπενήσι οι Ιταλοί, για να δείξουν ότι κάτι κάμανε και πιάσανε ένα αλεξιπτοντιστή, εντύσανε ένα δικό τους στρατιώτη με μία από τις φόρμες τις δικές μας τις οποίες πήρανε και τον παρήλασαν στη μέση της πόλεως. Εκεί όμως για κακή του στίχη μερικοί τον αναγνωρίσανε και λένε ο Τζοβάνης είναι αυτός. Είχαμε φτάσει σε ένα χωριό τα Φιδάκια και ξαφνικά έρχεται κάποιος ο οποίος έφερε δύο σημειώματα, ένα σε εμάς και ένα στον Άρη. Στα σημειώματα ο Chris Woodhouse ζητούσε να μας στείλει αμέσως στη σπηλιά. Όταν ο Chris Woodhouse επήρε τη διεύθυνση του πού να βρει το Ζέρβα, περνώντας κοντά από εκεί συνάντησε έναν παπά σε ένα χωριό που λεγόταν Βελότα και του είπε ότι εμείς βρισκόμαστε λίγο παραπάνω. Στο μεταξύ, σε μία από αυτές τις ομάδες που ήρθανε ήταν μέσα και ο ασυρματιστής μου, ο Ντάγκ Φίλιπς. Αυτός ο οποίος ήταν ο κακομοίρης και γίνει αντάρτης του ήταν τρομοκρατημένος. Μόλις μας είδε ήταν η σωτηρία του. Ναι. Τα μηνύματα από την Αθήνα ήταν ότι δεν πρέπει να λάβει μέρος στην επιχείρηση. Μάλιστα
ήρθε και μια αντιπροσωπεία από την Αθήνα προσπαθώντας να τον σταματήσει, ο Άρης, ο οποίος ήταν ηγέτης, εδώ που τα λέμε, πραγματικός ηγέτης, έξυπνος άνθρωπος, είχε διορατικότητα και έβλεπε τι γίνεται και έκρινε ότι αν, όπως είδε μετά την κάθοδο του Ζέρβα, ότι θα προχωρήσουν οι σύμμαχοι σε αυτή την επιχείρηση και θα μείνει ο Ελλάς έξω, δηλαδή αντάρτες του Έδες να συνεργαστούν με τους συμμάχους σε περιοχή του Ελλάς και εκείνος να κάθεται, ο Ελλάς να κάθεται ως θεατής, δεν είχε πλέον βάσεις ακόμα και για στρατολόγηση ανταρτών. Πού θα το στήριζε? Και επομένως είπε σε μια συζήτηση που είχε μαζί με τον με τον Πυρομάγλου, του λέει, ρε Κομνηνέ, του λέει, εγώ δεν μπορώ να τα αφήσω αυτά σε εσάς. Αυτοί στην Αθήνα δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θα προχωρήσω όπως νομίζω. Και πράγματι τελικά, παρόλο ότι και από τότε καθυστέρησε 2-3 μέρες, διότι περίμενε ότι ίσως πιστούν στην Αθήνα να του πούνε εντάξει, αυτός προχώρησε στη συνεργασία. Μας έστειλε με συνοδεία 25 ανταρτών υπό τον Νικηφόρο. Βέβαια όλοι ενθουσιαστήκανε ότι μας είδαν την υπόλοιπη αποστολή, είδανε αντάρτες να έρθουν. Στη συζήτηση, όταν έμαθε ότι ο Woodhouse έφερνε το ζέρο με τους αντάρτες, είπε ο Νικηφόρος, εμείς θα μπορούσαμε, αν δεν υπήρχε και ο Ζέρβας, να εκτελέσουμε την αποστολή. Εκεί του έκαμε παρατήρηση ο πολιτικός καθοδηγητής και του είπε, μην ανοίγεις έτσι, διότι μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη ο καπετάνιος, ο Άρης. Ο Ζέρβας, μπαίνοντας στην περιοχή του Ελλάς, έστειλε αδελφικό μήνυμα στον Άρη και του ζητούσε να συνεργαστούν μαζί για την επιχείρηση. Ξεκίνησε ο Ζέρβας με 100. Πολλοί δεν είχαν ούτε αρβίλες, με πάνια στα πόδια τους. Ήταν ρακένδυτοι και γι' αυτό από 100 γίνανε 60. Δίνανε την εντύπωση ότι είναι κατσαπλιάδες. Άσχετο εάν η αξιωματική τους ήταν τελείως διαφορετική και στηριχτήκαμε στους αξιωματικούς τους. Από την άλλη μεριά, οι αντάρτες του Ελλάς ήταν ντυμένοι καλά, είχαν πειθαρχία μεγάλη σαν στρατός. Εκείνο που μου έκανε πολύ ευχάριστη εντύπωση ήταν ότι τόσο οι αντάρτες του Ελλάς όσο και οι αντάρτες του Έδες, όταν συναντηθήκανε, φερθήκανε σαν αδέλφια και δεν βλέπανε διαφορές οργανώσεως ή πολιτικής, τέτοια πράγματα. Το ίδιο επίσης όλοι οι αντάρτες βλέπανε τους Άγγλους ως σωτήρες. Πρώτος στη σπηλιά έφτασε ο Ζέρβας, ο Έντι Μάγερς του είπε ότι εσύ θα είσαι ο αρχηγός της επιχειρήσεως, ως αρχαιότερος και ως γνώστης, να πούμε, των στρατιωτικών θεμάτων. Του έδειξε ένα σχέδιο της επιχειρήσεως που θα γινότανε και τον ρώτησε αν συμφωνεί. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μάγερς, το αγγλικό κείμενο. Ο Ζέρβας θεώρησε όμως ότι θα ήταν αυρώτης να ζητηθεί από τον Άρη να είναι συναρχηγός στην επιχείρηση μαζί μας, και επειδή συνέβαλε με μεγαλύτερο αριθμό ανταρτών. Εγώ, συνεχίζει ο Μάιερς, σάστησα πως θα μπορούσαν να διοικήσουν τρεις άνθρωποι την ίδια επιχείρηση. Ο Ζέρβας με διαβεβαίωσε
ότι εκείνος θα διοικούσε, αλλά οι τρεις μας θα συμφωνούσαμε εκ των προτέρων επί όλων των σημαντικότερων θεμάτων. Και εγώ, όταν κουβεντιάσω με τον Άρη, στο τέλος όχι μοναχά θα δεχθεί, αλλά θα το θεωρήσει ότι είναι και δικό του σχέδιο. Όταν ήρθε ο Άρης, δεν διεκδίκησε αρχηγία καμία, αλλά μοναχώς του είπε ότι πει ο στρατηγός. Έτσι είπε. Δηλαδή και δέχτηκε να είναι δίπλα του για οποιαδήποτε, για οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή ήταν, θα έλεγα, σαν επιτελής του, όπως επιτελής του θεωρήθηκε και ο ίδιος ο αρχηγός της Βρετανικής Αποστολής. Ο Woodhouse, που είχε πάει να φέρει το Ζέρβα με τους αντάρτες του, είχε συγκεκριμένη ημερομηνία που έπρεπε να είναι πίσω. Φτάντας στη σπηλιά, του λέει, εδώ είμαι, στην ώρα μου. Κοιτάζει το ρολόι του ο Μάγιας και λέει, όχι, δεν υπήκουσες τις διαταγές μου, διότι είχε περάσει ένα τέταρτο. Ναι, και δεν είσαι εδώ στις 17 του μηνός, είσαι στις 18. Επενεύει αμέσως ο Μυριδάκης και λέει, όχι, λέει, είναι εντάξει ο Woodhouse, διότι έχει αλλάξει η ώρα και έγινε θερινή ώρα και επομένως είναι πριν από την ώρα του. Πρώτος συναντηθήκανε στη Βίνιανη όλοι μαζί, Άρης, Βελουχιώτης, Ζέρβας, Chris Woodhouse. Όταν τελείωσε το συμβούλιο, ένας αξιωματικός του Ελλάς, ο Κοστούλας, ανήγγειλε το σχέδιο σχετικά με τη δύναμη των ανταρτών αυτής της επιχειρήσεως. Σύμφωνα με τους Άγγλους, ελάβανε μέρος 120 αντάρτες του Ελλάς και 60 του Έδες. Σύμφωνα με το Μυριδάκη, ήτανε 100 αντάρτες του Ελλάς και 60 του Έδες. Σύμφωνα με τον Νικηφόρο, ήταν 150 αντάρτες του Ελλάς και 50 του Έδες. Ο σωστότερος αριθμός είναι από τους Βρετανούς. Σχηματιστήκανε περίπου 7 ομάδες οι οποίες θα προχωρούσαν για την επιχείρηση, εκ των οποίων όμως οι δύο θα χτυπούσαν τη γέφυρα. Στον βόρειο τομέα ήταν μια ομάδα από 23 αντάρτες του Έδες με επικεφαλής έναν ανθιπολογχαγό Παπαχρήστου και τον Πετροπουλάκη. Στο νότιο ήταν επικεφαλής ο λογχαγός Μιχάλης Μυριδάκης και υπαρχηγός του ήταν ο Κοστούλας. Άλλη ομάδα με επικεφαλής τον Τζον Κουκ, τον Νατ Μπάρκερ και τον Καπετάν Διαμαντή, με μια ομάδα του Ελλάς 15 ανταρτών, είχαν προχωρήσει νότια με εντολή να κόψουν τις τηλεφωνικές και τηλεγραφικές γραμμές και επίσης να ανατινάξουν ορισμένα τμήματα του δρόμου. Από το βόρειο μέρος η γραμμή που πάει προς τη Λαμία έπρεπε να λάβουμε τα μέτρα μας μήπως ερχόταν και ενίσχυση από τη Λαμία. Λοιπόν, η ομάδα η οποία σχηματίστηκε και την οποία ανέλαβα εγώ, είχα ομαδάρχη έναν Λάμπρο, ήταν 15 αντάρτες του Ελλάς. Το μηχανισμό τον έβαλα εδώ ακριβώς, ούτως ώστε να μπατάρει το τρένο από την άλλη μεριά. Άλλη ομάδα ήταν ο σταθμός διοικήσεως. Ζέρβας με τους επιτελείς του, ο Άρης με τους δικούς του, ο Έντι Μάγιας με τον Chris Woodhouse. Επιπλέον, εστάλει μία άλλη ομάδα του Ελλάς υπό τον Ηρακλή σε μία γέφυρα στον ποταμό Σπέρχιο, οδική γέφυρα, μήπως ερχόταν ενισχύσεις από το δρόμο. Ξεκινήσαμε με πολύ άσχημο καιρό. Έπεφτε χιόνι
και φυσούσε αέρας. Όταν μάλιστα ήταν να περάσουμε ένα διάσελο του όρους Ήτη, ήταν φοβερή χιονοθύελα. Κατεβαίναμε σε μονή γραμμή και ακολουθούσαν επίσης και καμιά εικοσαριά μουλάρια με τα διάφορα υλικά. Κατεβήκαμε σε ένα μέρος που ήταν σαν πλατό, αλλά ήταν πυκνό δάσος, όπου υπήρχε ένα πριόνι για ξυλία και εκεί στρατοπεδεύσαμε. Ξαφνικά έπιασε φωτιά δίπλα μας στο δάσος και εκεί υπήρχαν και τα εκρηκτικά, δηλαδή εάν δεν προλαβαίναμε να τη σβήσουμε, πέσαμε όλοι απάνω για να τη σβήσουμε, θα γινόταν καταστροφή και δεν θα υπήρχε και επιχείρηση γοργοποτάμου. Η ώρα 0, δηλαδή της επιθέσεως, ήταν η 23η, 11η νύχτα, στις 25 Νοεμβρίου. Το σύνθημα της επιθέσεως έδωσε ο Μιχάλης ο Μυριδάκης και ξαφνικά ακούστηκε μέσα σε αυτή τη χαράδρα, γιατί είναι χαράδρα, ακουστήκανε οι αντίλαλοι από τις φωνές αέρα, όπως στην Αλβανία. Πρώτος έπρεπε να επιτεθεί στο νότιο τομέα ο Κοστούλας, αλλά αυτός σταμάτησε διότι φοβήθηκε μήπως τα σειρματοπλέγματα ήταν ηλεκτροφόρα. Εκείνη τη στιγμή ο Καραλίβανος έδειξε εκεί μεγάλη γενναιότητα και έπεσε πρώτος απάνω και πέρασε και ακολουθήσαν και άλλοι. Τώρα, στη μάχη που δόθηκε ήταν σαν να μας περιμένανε, διότι εις μεν το νότιο τομέα αμέσως απαντήσανε με βαρέα πολυβόλα και με χειροβομβίδες, εις δε το βόρειο εχτυπήσανε πρώτοι. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ίσως είχε διαφύγει το μυστικό, αλλά δεν περιμένανε τέτοια δουλειά. Περιμένανε ότι θα πέσουν μερικές ντουφεκές από αντάρτες και τελείωσε. Με τα πολεμικά, ο Γουτχάους σε μία επίσκεψή του στο Γοργοπόταμο συνάντησε έναν νεαρό, ο οποίος του είπε πως εκείνο το βράδυ έβοσκε τα πρόβατα εκεί κοντά και τον εφώναξε η γιαγιά του και του είπε μάζεψε τα πρόβατα γιατί οι αντάρτες θα χτυπήσουν τη γέφυρα. Δεν βρισκόμαστε σε πολύ ευχάριστες συνθήκες. Η μάχη στο νότιο τομέα συνεχιζόταν πολλή ώρα. Επειδή όμως ο Τόμ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδος των Σαμποτέρ, ο Τόμ Μπάρνς, πήρε την απόφαση να προχωρήσει, παρόλο ότι πέφτανε οι σφαίρες γύρω, στο βόρειο τώρα τομέα, αναγκαστήκανε να υποχωρήσουν. Αμέσως έγινε συναγερμός στο σταθμό διοικήσεως και ο Ζέρβας και ο Άρης εκάμανε εκ των ενόντων μία ομάδα και πήγανε να ενισχύσουν τον Παπαχρίστου και έπεσε ο τομέας. Και ξαφνικά ακούστηκε κάτι το τρομερό. Δηλαδή έγινε μία έκρηξη, οι φωτιές από μου πετούσαν και ήταν σαν να υπάρχει ομοβροντία από δεν ξέρω πόσα βαρέα πυροβόλα. Το θέαμα επίσης ήταν καταπληκτικό. Τεράστια κομμάτια από ατσάλι στον αέρα φλεγόμενα να πηγαίνουν παντού. Ήταν σαν να γίνεται σεισμός. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Ξαφνικά στη νύχτα παρουσιάστηκε ο όγκος του. Επάτησε το μηχανισμό που είχα βάλει, αναπήδησε το τρένο, αλλά δεν εκτροχιάστηκε. Με την ανατίναξη του μηχανισμού ακούστηκε η φωνή του μηχανοδηγού, ο οποίος ήταν Έλληνας βέβαια, και ελληνικά τα είπε και λέει «Έλληνες με φάγατε». Ήταν
αρχίσαν να πηδάνε έξω από το τρένο και να ανταποδίδουν τα πυρά. Και εκείνο που συνέβη είναι, χωρίς ούτε καν να μου αναφέρει, ο Λάμπρος απέσυρε όλους τους αντάρτες του, ήταν σκοτάδι και δεν μπορούσε να δεις τίποτα, και έμεινα σε ένα σημείο που αποτρίχα να με πιάσουν οι Ιταλοί όπως ήμουνα. Ενώ έπρεπε τουλάχιστον να μου το πει. Αυτό είναι το σύστημα γενικά αυτών των ομάδων. Εγώ θα έλεγα, κι ας κατηγορηθώ, ας πω, οπωσδήποτε, το σύστημα του Ελλάς να χτυπάει και να φεύγει. Με την πρώτη τη μεγάλη ανατίναξη κατεστράφη αυτός ο πύργος και έπεσε το τόξο κάτω χωρίς να σπάσει. Το απάνω μέρος βεβαίως διαλύθηκε. Έσπευσε ο Τόμ και ο Έντι Μάγερς και κρίνανε ότι είναι ανάγκη να γίνει και δεύτερη ανατίναξη. Η γέφυρα έπρεπε να μην μπορεί να επισκευαστεί για διάστημα 6 εβδομάδων. Στη δεύτερη ανατίναξη έγινε πραγματική καταστροφή και είδαμε 3 πράσινες φωτοβολίδες που έριξε ο Ζέρβας από το σταθμό διοικήσεως, που ήταν το σύνθημα της αποχωρήσεως. Είχαμε 2 τραυματίες ελαφρά, ο Ζανγκαβιέρος που ήταν με τους Σαμποτέρ και ο άλλος ήταν ο Παπαχρίστου κατά τη μάχη. Πήραμε και έναν εχμάλωτο. Ήταν ο πολυβολητής, ο οποίος ήταν έτσι μέσα στο οχυρό του που δεν μπορούσε να φύγει. Από την πλευρά των Ιταλών είχαν αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οι υπόλοιποι το βάλανε στα πόδια. Η αποχώρηση. Ο καθένας σιωπηλά για τον εαυτό του, οι ομαδούλες μεταξύ τους. Είμαστε πολύ τυχεροί, διότι είχαν πυκνώσει τα σύννεφα και είχαν κατεβεί και επομένως δεν μπορούσαν να στείλουν αεροπλάνα να μας κυνηγήσουν. Επίσης, τα πατήματα στο χιόνι σβήνανε από το νέο χιόνι που έπεφτε. Δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι περπατούσαμε, εγώ ήμουν δίπλα στον κομινό των Πυρομάγλου. Σε μια στιγμή κατάλαβα ότι εξακολουθούσα να περπατώ και να κοιμάμαι. Και πώς? Διότι ξαφνικά σκόνταφτα σε μια πέτρα και είχα 2 όνειρο. Επομένως πρέπει να είχα κοιμηθεί έστω και για δευτερόλεπτα. Είμαστε στο Πλακωτό. Εκεί πέρα η επιμελητεία, η οποία ήταν μεικτή επιμελητεία, ήταν κάπου 10 του Ζέρβα και κάπου 30 του Ελλάς, είχαν ετοιμάσει καταπληκτικό φαγητό ζεστό. Η επιμελητεία του Ζέρβα μάλιστα μας έφερε και πολύ καλό κρασί. Τελευταίος ήρθε ο Μυριδάκης, ο οποίος έμεινε και κατέβηκε στα γραφεία της φρουράς των Ιταλών και έγραψε μια πινακίδα: «Ίσιονος άριστος αμήνεστε περί πάτρης». Ναπολέον Ζέρβας. Αυτό ήταν αιτία να μάθουν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ότι ήταν ο Ζέρβας και τον επικηρύξανε ως αρχιλιστή και τρομοκράτη. Σε κάθε χωριό που περνούσανε γινότανε πανζουρλισμός, υποδοχή ηρώων. Οι καμπάνες από τις εκκλησίες χτυπούσανε. Ο Woodhouse ανακατεύτηκε με τα πλήθη μαζί, έπινε δεν ξέρω πόσα τσίπουρα και χόρευε μαζί τους. Οπότε ενθουσιασμένοι αυτοί του ζητήσανε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της Μεγάλης Βρετανίας. Και δεν ξέρω πώς τους τραγούδησε
το It's a long way to the Περέρι. Μπράτσα σίδερο, φλόγα η ψυχή, λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι λύκοι. It's a long way to the Περέρι, it's a long way. Ο Έντι είχε υποσχεθεί στο Ζέρβα εκ των προτέρων ότι θα του δώσει 1000 λίρες. Ο Ζέρβας είπε στον Μάγερς να δώσουν και στον Άρη 200 λίρες. Ο Άρης επίσης τους είπε ότι θα τους παρασημοφορήσει και τους δύο. Ο Άρης είπε ότι αυτός αντί για το παράσημο προτιμάει αρβίλες για τους αντάρτες του. Είναι ο Ζέρβας με τον Μιχάλη τον Μυριδάκη, στέκονται προσοχή διότι γίνεται παρασημοφόρησή τους από τον Έντι Μάγερς μετά την επιχείρηση. Ο Άρης κάνει πόλεμο, μαντάρτες παλικάρια. Αυτή η συνεργασία και η συμφιλίωση που είδαμε στο Γοργοπόταμο και οι καταστροφές και τα θύματα τα οποία είχαμε η Ελλάδα, γιατί ήταν πολύ περισσότερα από άλλες χώρες, δεν θα τα είχαμε και θα είμαστε και πολύ καλύτερα. Επομένως αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη εκείνοι οι οποίοι τα δημιουργούν, διότι ο Κοσμάκης, ο απλός Κοσμάκης, δεν είναι τέτοιος. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται από τους φανατικούς και αυτοί που καπηλεύονται τον πατριωτισμό, γιατί πατριώτες είναι περισσότερος κόσμος ασχέτως τοποθετήσεως πολιτικής. Οπότε θέλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένος διότι με υποιεσδήποτε συνθήκες και δυσκολίες κατάφερα να επιζήσω. Λεφτά δεν ήθελα ποτέ. Όσο μεγαλώνει κανένας είναι άχρηστα. Η συμπεριφορά κανενός στον συνάνθρωπό του δεν κερδίζει τίποτα, ας πούμε, με το να τσακωθείς κι ας έχεις και διαφορές. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα τώρα είναι ότι αν βρεθεί κάποιος και στην απέναντι μεριά του δρόμου και αντιληφθεί ότι περνάω, θα έρθει να μου πει καλημέρα. Thank you.
Thank you.